Ένας σύγχρονος λειτουργός Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, που κοιμήθη το 1932, είναι ένας Άγιος των ημερών μας. Λειτουργούσε καθημερινά χωρίς διακοπή σε διάστημα μισού αιώνα. Στο διάστημα αυτό τύχαινε πάντοτε να μην έχει πρόσφορο. Πάντοτε όμως εξοικονομούσε είτε από τους πιστούς είτε από τους γύρω φούρνους. Κάποια μέρα είχε προχωρήσει ο όρθρος αρκετά, αλλά πρόσφορο δεν φαινόταν πουθενά. Έστειλε να ψάξουν στους φούρνους και στις νοικοκυρές που πάντα είχαν. Κοίταξε και στα ντουλάπια του ιερού, μήπως είχε αφήσει ο άλλος ιερέας. Μα κανένα αποτέλεσμα. Στεναχωρέθηκε μέχρι δακρύων. Κάποια στιγμή τον βλέπουν να βγαίνει στην ωραία πύλη, κρατώντας ένα πρόσφορο, φρέσκο. Το είχε βρει πάνω στην Αγία Τράπεζα. «Κοιτάξτε, παιδιά μου, τι σημείο μου έκανε ο Θεός», είπε συγκινημένος και χαρούμενος. «Όλα τα θαύματα σημεία», τα έλεγε. Τα θεωρούσε φυσικά γιατί είχε μεγάλη πίστη. Στα συναξάρια συναντάμε ασκητές που τους υπηρετούσε Άγγελος Κυρίου. Πολύ φυσικό λοιπόν να υπηρετούσε Άγγελος Κυρίου και τον Παπα-Νικόλα, τον εντός του κόσμου, διαβιούντα αληθινών ασκητήν. Αρκετοί ενωρίτες του, κυρίως μικρά παιδιά, τον έβλεπαν όταν λειτουργούσε κυριολεκτικά μεταρσιωμένο. Η φήμη του Παπα-Νικόλα, διηγείται σεβαστή γυναίκα, είχε απλωθεί σε όλη την Αθήνα. Κάποτε παραμονή Χριστουγέννων ξεκίνησα με τα εγγονάκια μου για να κοινωνήσω από τα αγιασμένα χέρια του. Τότε στη Βουλιαγμένη ήταν ακόμα ερημιά. 20 χαμόσπιτα, σκόρπια εδώ και εκεί και τριγύρω χωράφια. Στη θέση της σημερινής εκκλησίας υπήρχε ένα παλιό βυζαντινό εκκλησάκι. Μικρό σαν κουβούκλιο, χαμηλό και μισοσκότεινο. Είχαν έρθει και άλλες οικογένειες με τα παιδάκια τους. Κάποια στιγμή που ο Παπα-Νικόλας εμφανίστηκε στην ωραία πύλη, κρατώντας το Άγιο ποτήριο, το εγγονάκι μου φώναξε. «Γιαγιά, ο παπάς περπατάει στον αέρα». «Πάψε», του λέω, ενώ συγχρόνως σταυροκοπήθηκα. «Πώς περπατάει στον αέρα?» «Τον βλέπω κι εγώ», φώναξε άλλο παιδάκι. «Δεν πατάει κάτω». Στο μεταφόβου πλησιάσαμε όλες οι γυναίκες και τα παιδάκια να κοινωνήσουμε. Ο Παπα-Νικόλας δεν είχε ακούσει τίποτε. Αλλά κι αν είχε ακούσει, δεν έδωσε καθόλου προσοχή. Από τότε ερχόμουν πάντοτε εδώ και κοινωνούσα. Και κάθε φορά ήταν αδύνατον να μην ακούσω παιδάκια να φωνάζουν. «Ο παπάς περπατάει στον αέρα». Το 1920, ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο Όσιος λειτουργούσε στον Άγιο Ιωάννη Βουλιαγμένης. Όταν βγήκε να κοινωνήσει τους πιστούς, πλησίασε και μια γυναίκα με το μωρό της. Αφού κοινώνησε το μωρό, το έδωσε σε μια κοπέλα, την Ιουλία, να το κρατάει. Η Ιουλία καθώς το κρατούσε, γύρισε και κοίταξε τον ιερέα. Τότε παραλίγο να της πέσει το παιδί από τα χέρια. «Πρόσεξε, τι έπαθες», της φωνάζει η γυναίκα. «Βλέπω τον παπά να στέκεται πάνω σε ένα σύννεφο», απάντησε εκείνη εκστατική. Άλλοτε πάλι, ενώ λειτουργούσε Όσιος τον προφήτη Ελισαίο, έγινε και τούτο. Ένα 8χρονο παιδάκι βγαίνει κάτοχρο από το ιερό και λέει στην μητέρα του. «Μαμά, ο Παπα-Νικόλας είναι τόσο ψηλά από τη γη», και της έδειξε μισό πύχη με το χεράκι του. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μάρθας Μοναχής «Ο Άγιος Παπα-Νικόλας, Πλανάς», εκδόσεις Αστήρ, Αθήνα, 1992.